εκ του Μάρκων Ευαγγελίου, τον άγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πάντα των όχλων, έλεγεν αυτής, ακούετε μου πάντες και συνείετε, ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν, ο δύνατε αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα εστί, τα κινούνται των άνθρωπων. Και ότε εις ήρθεν εις οίκον από του όχλου, επιρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της παραβολής, και λέγει αυτής, ούτε και εμείς σας είναι τι εστέ, ουπονοείται ότι πάντο έξωθεν εις πορευόμενον εις των άνθρωπων, ου δύνατε αυτόν κοινώσε, ότι ούκ εις πορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν, και εις τον αφεδρόν εκπορεύεται, καθαρίζουν πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον, εκείνο κίνει τον άνθρωπον, έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων, οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, φρουσίνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπον. Και κήθεν αναστάς απίθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τον κανόνα της υποπαντής, λέγει για το τροπάριον της οδόης οδής ιδού Σιμεών ανεβώα το αντιλεγόμενο σημείον, ούτως έστε Θεός όν και πεδίον, τούτο πίστη μέλψομεν, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Λέγει λοιπόν ερμηνεύοντας ο Άγιος Νικόδημος, στο τροπάριο αυτό αναφέρει ο Ιερός Μελωδός τα υπόλοιπα, το δεύτερο μέρος της προφητείας του Αγίου Σημεών, τα οποία είπε προς την Παρθένου, «Ιδού ούτως κείτε εις σημείων αντιλεγόμενων». Έπρεπε να πει ο Μελωδός πρώτα το «Ιδού ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ» και στη συνέχεια να πει το «και εις σημείων αντιλεγόμενων», όπως τα είπε ο Σιμεών. Αυτός όμως ο Μελωδός αντέστρεψε την τάξη και είπε το πρώτο τελευταίο στο επόμενο τροπάριο, στο «Ζωή πεφικός ούτως έστε πτώσεις απειθούσιν, νηπιάσας Θεός Λόγος, ως Ανάστασης πάση της πίστη μέλπουση. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούτε εις πάντως τους αιώνας». Γιατί άραγε κάνει αυτή την αντιστροφή ο Μελωδός? Και απαντάει ο Άγιος Νικόδημος, για την ακροστοιχίδα, για να μπορέσει στην αρχή του τροπαρίου να γράψει το «Ιδού Σιμεών ανεβώα», ότι αυτός ο οποίος εναγκαλίζεται σήμερα από εμένα θα γίνει ένα σημείο αντιλεγόμενο, δηλαδή σημείον το οποίο δεν θα το παραδέχονται οι άπιστοι, διότι όντως σημείο ξένο, παράδοξο, είναι η σάρκωση του Θεού Λόγου, σύμφωνα με τον Ιερό Θεοφύλακτο, με το να είναι διπλός ο Χριστός, Θεός μαζί και άνθρωπος.
και προβάλλει διπλές τις ενέργειες, ανάλογα με τις διπλές του φύσης, και άλλοτε μένω ως άνθρωπος, πεινά και διψά, και εύχεται να μην πιει το ποτήρι του θανάτου, και σταυρώνεται, και πάσχει, και θανατώνεται, και θάπτεται. Άλλοτε πάλι ως Θεός ενεργεί παράδοξα θαύματα, τρέφει μυριάδες ανθρώπων, νεκρούς ανασταίνει, δαίμονες διώχνει, ανασταίνεται από τους νεκρούς, αναλαμβάνεται στον υπερουράνιο τόπο και στα δεξιά κάθε του Πατρός. Διότι εκείνα τα πρώτα που είπαμε είναι γνωρίσματα της ανθρωπότητας, ενώ αυτά τα δεύτερα της θεϊκής εξουσίας. Έτσι όποιος παρατηρεί αυτές τις διπλές ενέργειες του Χριστού, δέχεται την αντίρρηση από αυτές. Ποιο από τα δύο, ο Χριστός είναι Θεός ή άνθρωπος? Και μην μπορώντας να εννοήσει, ή για να μιλήσουμε καλύτερα, επειδή δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι ένας μέσα στην υπόσταση και το πρόσωπο, δύο όμως στις φύσεις, σύμφωνα με τις οποίες και ο ίδιος ενεργεί, άλλοτε τα θεοπρεπή, αυτά που αρμόζουν στη Θεία Φύση δηλαδή, και άλλοτε τα ανθρωποπρεπή, αυτά που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση, που πεινά και διψά και εύχεται να μην πιει το ποτήρι του θανάτου και σταυρώνεται και πάσχει και θανατώνεται και θάπτεται. Αυτά είναι τα ανθρωποπρεπή. Και άλλοτε ενεργεί ως Θεός. Ενεργεί παράδοξα θαύματα, τρέφει μυριάδες ανθρώπων, νεκρούς ανιστά, δαίμονες διώχνει, ανίσταται και ο ίδιος από τους νεκρούς, αναλαμβάνεται στον υπερουράνιο τόπο και στα δεξιά κάθε του Πατρός. Αυτά είναι τα θεοπρεπή. Ο ιερός Θεοφύλακτος λέει ότι η σάρκωση του Χριστού αντιλέγεται, διότι άλλοι είπαν ότι από τον ουρανό έφερε το σώμα ο Κύριος, όπως οι απολυναριστές αιρετικοί. Άλλοι ότι κατά φαντασία εσαρκώθη, όπως οι Μανιχαίοι, και άλλοι διαφορετικά για αυτήν εφλιάρισαν. Ο Ζυγαδινός όμως Ευθύμιος ερμηνεύει ως εξής. Μερικοί τη Σταύρωση την θεωρούν ως σημείο αντιλεγόμενο. Σημείο ως σύμβολο φιλανθρωπίας, διότι για τους ανθρώπους την υπέμεινε. Αντιλεγόμενο επειδή βρίζεται από τους απίστους. Και ο Ιεροσολύμων Μόδεστος λέει το εξής. Ο Χριστός είναι εκπληρωτής, όχι οφειλέτης νόμου. Εις πτώση δε και ανάσταση κείται. Πτώσης της αμαρτίας, ανάστασης της δικαιοσύνης. Και εις σημείων αντιλεγόμενων στους κυριοκτόνους Ιουδαίους, στους αυτούς που απέκτηναν τον Κύριο, οι οποίοι λέγουν «Η Υιός Υιή του Θεού κατάβηθη από του Σταυρού και πιστεύσω μέση. Αν είσαι Υιός του Θεού κατέβα από το Σταυρό και θα σε πιστέψουμε». Βρίζεται λοιπόν ο Κύριος από τους απίστους και δοξάζεται από τους πιστούς. Η Σταύρωση είναι σημείο αντιλεγόμενο, λοιπόν, λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαδινός. Είναι φανέρωση φιλανθρωπίας για τους πιστούς που την υπέμεινε για χάρη μας, και είναι και αντιλεγόμενο σημείο για τους απίστους, γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν πως ένας Θεός σταυρώνεται. Γι' αυτό και του λέγουν «Αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό και τότε θα σε πιστέψουμε». Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι και ο κάθε χριστιανός, όταν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, πάλι θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Και άλλοι θα λέγουν καλά για αυτόν, άλλοι δε θα τον υβρίζουν και θα τον περιφρονούν. Ο Κύριος ας μας δίνει δύναμη ώστε να είμαστε πάντοτε με τους πιστούς.
και να το δοξάζουμε εις τους αιώνας, εκπληρώνοντας τις Άγιες εντολές Του, για να αξιωθούμε τη σωτηρία Σου. Το δεύτερο μόνο δόξα πάντοτε, νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.